το οποίο άκουσα χθες από κάποιον άλλο ομιλητή, ο οποίος διηγούμενος αυτή την όμορφη εμπειρία της παροχής στο λαό, τη συνέδεσε με τα Χριστούγεννα. Αλήθεια πιστεύετε και στα Χριστούγεννα? Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που λέτε ηθική άρχισε να απασχολεί την αριστερά από τότε που κατέρευσε ο επαναστατικός μαρξισμός. Το λένε και τα βιβλία, δεν το λέω εγώ αυτό. Και κυρίως αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό και πρέπει κάποτε κάποιος να σας το πει, ότι για να μπορέσει να ανταποκριθεί η αριστερά σε αυτό που λεγόταν και λέγεται ηθική, είτε με της εκδοχή, είτε με την εκδοχή ενός πολύ αξιόλογου φιλόσοφου του Αλέν Μπαντιού, που είναι αριστερός και δεν είναι φιλελεύθερος, έφτασε στο σημείο να υιοθετεί την ηθική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χθες λοιπόν περίμενα από τον κύριο Δουζίνα να μιλήσει για αυτή την ηθική, αλλά δυστυχώς αυτό που άκουσα από το στόμα του είναι να ομιλεί περί της ηθικής των αυτοανθρωπίνων αριστερών δικαιωμάτων. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα προσωπικό που δεν είναι το συνηθισμένο, οι συνηθισμένες αντεγκλήσεις. Ναι. Πήρα το λόγο για να ευχαριστήσω τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία που διαβάζει και σκέφτεται. Αλλά ήθελα να πω μία κουβέντα για το ήθος και την ηθική, το ήθος της αριστεράς. Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός έχει μία μεγάλη σοφία. Χρησιμοποιεί τη λέξη ήθος σε σχέση με δύο έννοιες που στις λατινογενείς χώρες είναι moralité, moralitat και ήθος ηθική. Για μας και τα δύο είναι μαζί. Για μας επομένως το ήθος και το αριστερό ήθος δεν είναι απλώς γενικοί κανόνες είτε θρησκευτικής είτε καντιανής μορφής, αλλά είναι ένας βασικός χαρακτήρας, ένα ήθος και ένα ύφος μέσα στο οποίο συλλογικά λειτουργούμε στην κοινωνία. Είδαμε, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, παράδειγμα αυτού του ήθους, εκτές, όταν από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε αυτά τα λεφτά στους χαμηλοσυνταξιούχους και στα νησιά, και από την άλλη είχαμε μια λιτανία, μια σειρά από δηλώσεις από την αντιπολίτευση που προσπαθούσαν να είναι εκφεύγουμε από το προσωπικό. Να καταργήσουν τα Χριστούγεννα. Παρακαλώ, γι' αυτό τον κόσμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σκρούτς, θα το μάθουμε αργότερα σήμερα.